Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Καταρίνα Γιανακάκη, είναι το Styling Mornings και σήμερα θα μιλήσουμε για τα fashion trends της άνοιξης και του καλοκαιριού του 2022. Περιμένω να σας δω, να μαζευτούμε. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να πούμε σήμερα. Καλώς στην Έλενα, γεια σου Λίτσα. Καλώς στη Σοφία, γεια σου Δανάη. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Πείτε μου ότι με ακούτε και ότι με βλέπετε καλά. Ξέρω ότι ακούγεται αστείο κάθε φορά, αλλά αν δεν με ακούτε, δεν με βλέπετε. Καλημέρα Μινάκι μου. Καλημέρα Δέσποινα. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Πώς μου είστε? Η αλήθεια είναι το ότι σχεδόν 3 εβδομάδες μετά η φωνή μου δεν έχει επανέλθει τελείως. Λίγο θα με ανέχεστε για κάποιο χρονικό διάστημα σε αυτή τη μετα-COVID εποχή. Γεια σου Γιώτα μου, γεια σου Βασιλική, καλημέρα Δώρα στο Street Style. Φιλάκια πάρα πάρα πολλά, αγαπημένη. Και σήμερα θα πούμε, παιδιά, τι θα βάλουμε φέτος το καλοκαίρι. Τι θα βάλουμε, που είναι μια τόσο ιδιαίτερη σεζόν. Αρχικά με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, έτσι, γιατί είμαστε, δεν ζούμε μόνοι μας, δεν είμαστε αποκομμένοι από το σύμπαν και από τον κόσμο. Πάρα πολύ έντονα πράγματα και δύσκολα συμβαίνουν εκεί έξω. Αρχικά είμαστε όλοι ευγνώμονες και ας πούμε και να ευχαριστώ για όλα αυτά που έχουμε, γιατί τίποτα από αυτά που έχουμε δεν είναι δεδομένο, αλλά τίποτα όμως. Και ας βάλουμε τα πράγματα σε μία έτσι πραγματική διάσταση και όχι, ξέρεις, τις περισσότερες φορές ή τα βλέπουμε πάρα πολύ μικρά ή τα βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα τοποθετήσουμε εκεί που πραγματικά είναι, στη διάσταση που πρέπει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτή την περίοδο. Καλημέρα Αγγέλα, καλημέρα Στεφανία, γεια σου Μαρία, γεια σου Έλλη. Καλημέρα σε όλους παιδιά. Λοιπόν, και τι μας επιφυλάσσει αυτή η σεζόν, η οποία, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Μετά από 2,5 χρόνια πανδημία σχεδόν πια σε όλο τον κόσμο, έρχεται μια σεζόν. Μ' ακούτε να γελάω, γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και είναι και πάρα πολύ ιδιαίτερες οι τάσεις αυτή την περίοδο, αυτό το επόμενο εξάμηνο, θα έλεγε κανείς. Και αυτό γιατί είναι κάπως μουδιασμένα τα πράγματα. Υπάρχει μια ανάγκη εκτόνωσης, υπάρχει μια κραυγή, θα έλεγα, πίσω από όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη μόδα. Γιατί πριν πιάσουμε μία-μία τις τάσεις, θα σας κάνω λίγο μια κεντρική εισαγωγή του τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη σεζόν και μετά θα πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Έχουμε λοιπόν μια ανάγκη η οποία βγαίνει πάρα πολύ έντονα για λάμψη, για σέξινες, για κάτι πάρα πολύ φωναχτό, για κάτι πάρα πολύ τρανταχτό, για κάτι που βγαίνει από εκείνο το ήσυχο, το μουντό, το λίγο πιο κάτω από την κουβέρτα, λίγο κάτω από το χαλάκι. Έχουμε μία ανάγκη να εκφραστούμε πάρα πολύ έντονα και η μόδα μαζί μας, έτσι. Έχουμε μία ανάγκη να φορέσουμε πράγματα τα οποία για πάρα πολύ καιρό στερηθήκαμε, έτσι. Και αυτό και έχουμε μία επιστροφή στην υπερβολή. Την ίδια στιγμή, επίσης, κορίτσια μου λατρεμένα, πάμε πίσω στην εποχή του Millennium και πάλι. Βλέπουμε από τη δεκαετία του 90 και μετά ότι επιστρέφουμε και επιστρέφουμε σε προηγούμενες δεκαετίες και έρχονται τάσεις από προηγούμενες δεκαετίες συνεχώς και ασταμάτητα. Το νέο big thing, ας πούμε, για τη μόδα αυτό το εξάμηνο, αυτή τη σεζόν, είναι η επιστροφή των τάσεων του 2000 περισσότερο, δηλαδή δεν γίνεται. Είναι σαν να μπαίνουμε σε χρονοκάψουλα, παιδιά, κυριολεκτικά. Αυτό βέβαια έχει κάποια θεματάκια τα οποία θα πούμε παρακάτω, γιατί θα μας ζωρίσει λίγο, καθότι θα είναι η σεζόν μετά από πάρα πολύ καιρό που θα δούμε περισσότερο γυμνό. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τόσο γυμνό. Τα ρούχα μικραίνουν πάρα πολύ.
Το καβάλο χαμηλώνει και πάλι πάρα πολύ. Οι μπλούζες κοντένουν πάρα πολύ. Και γενικό, τυραντάκια, σπαγγέτι και γενικώς γυμνό κομμάτι και στο επάνω μέρος του σώματος. Αρχίζουμε και εκθέτουμε το σώμα μας πάρα πολύ. Τώρα θα μου πείτε πώς θα το κάνουμε αυτό, ρε εσύ Κατερινά, μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας που έχουμε φάει ότι τρώγεται. Αυτό είναι μεγάλο challenge. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έρχεται η Άνοιξη, Αλεξία μου. Ποια θα βάλει τη μιου μιου φούστα, θα τρελαθώ. Μόνο η μιου μιου η φούστα να ήταν. Η μιου μιου, μάλλον όχι η μιου μιου, γιατί το κάνω λίγο. Το διασκεδάζουμε λιγάκι. Να πω μια καλημέρα στο Σετάκι στη Γερμανία. Φιλάκια πάρα πολλά γλυκιά μου. Καλημέρα στη Μυτιλίνη, στη Δέσποινα. Καλημέρα, παιδιά. Η Δήμητρα ρωτάει. Τι είναι αυτό το ζακετάκι που φοράω, είναι vintage, είναι χειροποίητο, είναι με βάση τη στάση της μόδας όμως και επειδή τα vintage κομμάτια, μια και το 2000 επιστρέφει, όπως και άλλες δεκαετίες, είναι εδώ και μπορούμε λοιπόν να ανακυκλώσουμε κομμάτια της μόδας που έρχονται από προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό είναι ένα vintage κομμάτι, χειροποίητο πληκτό, το οποίο έχω χρόνια, το οποίο όμως αγαπώ πάρα πολύ και σήμερα το έχω φορέσει με έναν τρόπο που θα σας δείξω μετά το live στα γνωστά βιντεάκια του TikTok, για να δείτε πώς το έχω φορέσει σύμφωνα με τις τάσεις της μόδας. Ωραία, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν ξέρουμε τις τάσεις να μπορούμε να γινόμαστε δημιουργικές και με αυτά που ήδη έχουμε εκτός από αυτά που θέλουμε να αγοράσουμε. Ωραία, καλημέρα. Λένη στην Καλαμάτα. Νέλη, λες τα χαμηλοκάβαλα πολύ ωραία για τα 15χρονα, βία 18. Τέλειο, το αγαπώ. Λες, Δήμητρα, το ζακετάκι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Μαρία, και σε σένα. Λοιπόν, παιδιά, τα χαμηλοκάβαλα και τα γυμνά, όπως είπαμε, επιστρέφουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν κολακεύουν τους πάντες. Δηλαδή, όταν γενικά εκθέτουμε πάρα πολύ το σώμα μας, αφενός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μας κολακεύει όλο αυτό, με συγχωρείτε. Αφετέρου, δεν σημαίνει ότι ανταποκρίνεται και σε αυτό που είμαστε. Γενικώς λοιπόν, φέτος οι τάσεις είναι λίγο περίεργες, να το πω, λίγο ιδιαίτερες, να το πω. Απ' τη μια λοιπόν έχουμε το πολύ γυμνό, το πάρα πολύ sexy, το τρομερά υπερβολικό, το πάρα πολύ dramatic, όγκι, ουρές, μάξι, λάμψεις, γίνεται ένας χαμός και κορδόνια τυλιγμένα, δεμένα γύρω-γύρω, μαγιό παντού κτλ. Και απ' την άλλη έχουμε το maximum, αλλά το maximum που έχουμε δει ποτέ στην ιστορία της μόδας, του body positivity. Είδαμε το τεύχος της Vogue που κυκλοφόρησε χθες, το οποίο ήταν αφιερωμένο ακριβώς στο ότι κάθε σώμα είναι όμορφο. Ελπίζω όλοι να το προμηθευτήκατε. Αν όχι, φαντάζομαι ότι μπορείτε να το βρείτε ακόμη στα περίπτερα ή να το παραγγείλετε online και να έρθει στο σπίτι σας. Λοιπόν, και αυτά τα δύο μαζί δυσκολεύουν λίγο την κατάσταση ή τέλος πάντων μας αφήνουν ένα τσίκ σαστισμένους στο τι μπορούμε να κάνουμε τέλος πάντων. Δηλαδή, πώς από τη μια μεριά θα νιώθουμε πάρα πολύ ωραία με το σώμα μας, όπως και αν είναι, σε ό,τι κιλά και αν είμαστε, και αν έχουμε και κυταρίτιδες, και αν έχουμε και χαλάρου στην κυλίτσα, και αν έχουμε και κρεμασμένο μπράζο, και αν το στήθος μας δεν είναι τέλειο, και όλα αυτά τα καταπληκτικά που είναι φανταστικά και είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι, γιατί η κάθε μια μας και ο καθένας μας είναι μοναδικός. Το σώμα μας είναι υπέροχο όπως είναι, είναι το σπίτι μας, είναι το προσωπικό μας ταξίδι και αν δεν το αγαπήσουμε, δεν το αγκαλιάσουμε και δεν το ιμνήσουμε όπως πραγματικά του αξίζει, τότε πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο θα έπρεπε να κάνουμε. Είναι το σημαντικότερο πράγμα, είναι πάρα 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 πολύ πιο σημαντικό από τις όποιες τάσεις της μόδας, από την οποιαδήποτε κριτική ο καθένας θέλει να ασκήσει πάνω μας, δικαίωμά του ή μάλλον όχι δικαίωμά του, δικαίωμά μας να είμαστε όπως εμείς θέλουμε, έτσι. Και ήρθε η εποχή λίγο κάποια πράγματα να μπουν στη θέση τους, γιατί για πάρα πολλά χρόνια καταπιεστήκαμε μέσα σε ρόλους, μέσα σε πρότυπα, τα οποία δεν είναι καν αληθινά, έτσι, δεν αποτελούν το 1-2% του παγκόσμιου πληθυσμού. Και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να το αποδεχτούμε όλο αυτό, να το αγαπήσουμε, να το αγκαλιάσουμε και να βγάλουμε τον εαυτό μας
έτσι όπως εμείς έχουμε ανάγκη. Ωραία. Και αν εμείς έχουμε ανάγκη, σε όποια κιλά κι αν είμαστε, με όποιο σώμα κι αν έχουμε, να βγάλουμε το σώμα μας εκτεθειμένο και μας αρέσει αυτό, με γεια μας, με χαρά μας και να το κάνουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, αλήθεια, ακομπλεξάριστα. Δηλαδή, δεν μπορώ να ακούω ότι πρέπει ντε και σόνι να είμαστε στις τέλειες αναλογίες προκειμένου να βάλουμε ένα χαμηλοκάμαλο τζιν, και γιατί έτσι μας αρέσει. Αν μας αρέσει και αν αυτό μας εκφράζει, ας το κάνουμε. Συγκεκριμένα η Νιούσια Πράντα για τη συλλογή της Μιου Μιου και για την συλλογή της Πράντα ανέφερε ότι το elegance πια φτάνει στο σημείο να ακούγεται βαρετό. Εγώ δεν θα πω ποτέ ότι το elegance είναι βαρετό, δηλαδή το να είμαστε κομψοί ότι μπορεί να είναι ποτέ βαρετό, είναι πάντα διαχρονικό, πάντα όμορφο και πάντα ωραίο, αλλά από εκεί και πέρα, αν εμείς θέλουμε να κάνουμε την ανατροπή για τον ΑΒ λόγο, δεν χρειάζεται να μας νοιάζει ντε και σόνι το αν θα είναι κομψό ή όχι. Λοιπόν, λες αγαπημένοι, αυτό το bullying δεν σταματάει σε καθημερινή βάση. Εμείς μπορεί να μας αγαπάμε, αλλά οι άλλοι, η αγένεια δεν σταματάει. Επίσης δεν ξέρει κανείς γιατί μπορεί κάποιος να έχει κιλά. Συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα, αλλά είναι στο χέρι μας να επιβάλλουμε τον εαυτό μας. Και θα σας πω ένα πράγμα που έχω καταλάβει εδώ και πολλά χρόνια. Για ό,τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή, εντάξει, για ό,τι. Από τον τρόπο που περπατάμε, μέχρι τον τρόπο που ντυνόμαστε, τον τρόπο που μιλάμε, τον τρόπο που εκφραζόμαστε, στην αρχή οι περισσότεροι μας κατακρίνουν. Εντάξει. Όταν όμως εμείς δεν ακούσουμε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω, εντάξει, δεν το ακούσουμε και συνεχίσουμε σταθεροί στην αλήθεια μας και στην αξία μας και επιμείνουμε σε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε με πείσμα, στο τέλος έρχονται πάντοτε κοντά μας οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν τα ίδια πράγματα με εμάς και στο τέλος και αυτοί αλλά και όλοι οι άλλοι μας παραδέχονται και μας αποδέχονται. Δεν λέω ότι είναι ένα εύκολο ταξίδι, αλλά έχει σημασία να καταλάβουμε ότι όσο πιο σταθεροί και πιο πατημένοι είμαστε στην αλήθεια μας, τόσο περισσότερο μπορούμε να επιβάλλουμε τον εαυτό μας εκεί έξω σε όλους τους άλλους. Το bullying δεν σταματάει, οι άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ένα σημείο ως κοινωνία εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, του να έχουμε δαμάσει τα συναισθήματά μας, τις απόψεις μας και την ανάγκη μας να μεταφέρουμε στους άλλους τα προβλήματά μας, γιατί στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει όταν ασκούμε bullying στους άλλους, έτσι. Δεν θέλουμε να δούμε τα δικά μας και πάμε και ξεφορτωνόμαστε πάνω στους άλλους. Όταν όμως σταθούμε εμείς σταθεροί και δυνατοί, τότε όλα μπορούμε να τα πετύχουμε με δύναμη και με πυγμή. Εύχομαι να σε βοήθησα, γλυκιά μου. Έτσι. Ρένα, μου λες πώς με βρίσκεται στο TikTok. Κάτι για να κάκι. Όπως ακριβώς και είναι στο Instagram. Και μετά φυσικά τα TikTok ανεβαίνουν και εδώ, λοιπόν, στα stories. Μισελέν μου, καλημέρα. Έχω και την ερώτησή σου εδώ, θα την απαντήσουμε αμέσως μετά. Μείνε μέχρι το τέλος. Ελένη μου λέει, συμφωνώ με αυτά που λες, αλλά το elegance είναι κάτι που αποδέχομαι. Εγώ να δεις, Ελένα μου, περισσότερο από όλους σας. Λατρεύω το elegance, είναι για μένα, πώς να το πω, στάση ζωής, εντάξει. Και αυτό είναι κομμάτι της διαφορετικότητας του καθενός μας. Το που θέλει ο καθένας να τοποθετηθεί είναι απόλυτο δικαίωμά του, αναφέρετο. Εγώ πάντοτε θα εκφράζω το elegance με κάθε τρόπο, θα το πρεσβεύω και θα το φοράω, θα το διδάσκω μέσα από τα courses και μέσα από τις προσωπικές συνεδρίες, έτσι, και θα είναι πάντα για μένα σημαία. Αν όμως κάποιος δεν το επιλέγει γιατί θέλει να κάνει την ανατροπή, γιατί ρε παιδί μου μέσα από αυτό θέλει να κάνει την επανάστασή του, είναι πάρα πολύ super ok και για μένα και για όλους τους άλλους, ελπίζω και εύχομαι. Πάμε να δούμε λοιπόν μία-μία τις τάσεις. Αλλά πριν δούμε τις τάσεις, να σας πω ότι αν όλα αυτά που συζητάμε, τη διαφορετικότητά σας δηλαδή, την αγάπη σας για τον εαυτό σας, το να μάθετε να διαχειρίζεστε τις τάσεις της μόδας σύμφωνα με το σωματότυπό σας, τα χρώματά σας, αλλά κυρίως σύμφωνα με αυτό που θέλετε να εκφράσετε μέσα από την εικόνα σας, τότε σας περιμένω.
στο Your Style Breakthrough Course, το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχει σε μία super, super, duper εκδοχή, εντάξει, η οποία είναι η premium εκδοχή, με την οποία παίρνετε και 3 ώρες βίντεο κλήσεις μαζί μου, μισή ώρα κάθε εβδομάδα, 6 εβδομάδες διαρκεί το Breakthrough Course. Κάθε εβδομάδα λοιπόν έχετε μισή ώρα βίντεο κλήση μαζί μου για να συζητάμε παρέα και να σας δίνω άμεσο feedback στις ασκήσεις σας, να συζητάμε όλα όσα σας προβληματίζουν, να παίρνετε προσωποποιημένα styling tips από μένα, έτσι, και να προχωράμε μαζί μπροστά. Είναι η καλύτερη δυνατή προσφορά που μπορείτε να έχετε από μένα και είναι τώρα η τέλεια ευκαιρία, μια και ξεκινάει η νέα σεζόν και μια και θα ξεκινήσετε τις αγορές σας, να ξεκινήσετε να αγοράσετε συνειδητά, έτσι, και πολύ πιο ουσιαστικά, αφού πρώτα θα ξέρετε ποιες είστε, τι θέλετε, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές σας και πώς αυτό μπορείτε να το κουμπώσετε με τις τάσεις της σεζόν. Ωραία! Πάμε να δούμε μία προς μία τις τάσεις, λοιπόν. Millennium, όπως σας είπα και από την αρχή, είναι μία από τις πιο super τάσεις για φέτος. Επιστρέφουμε σε όλο αυτό το κίνημα που ονομάστηκε στο Millennium Y2K, εντάξει, style, Y2K style, Y2K, το οποίο φορέθηκε από όλα τα trendy κορίτσια της εποχής του Millennium, από την Christina Aguilera, από την Britney Spears, από την Jennifer Lopez, από όλα τα κορίτσια, από τη Ριάννα τότε κτλ, όπου είχαμε πάρα πολύ χαμηλά παντελόνια, νομίζω ότι όλοι ήμασταν εκεί τότε, λίγο τα θυμόμαστε, πάρα πολύ χαμηλοκάβαλα παντελόνια, πάρα πολύ crop top, έτσι, κάργο παντελόνια με τσέπες στο πλάι, αντίστοιχα με πέδιλα, με κορδόνια τα οποία δέναν στη γάμπα, τετράγωνες μύτες στα παπούτσια, στιλέτο τακούνια στα πέδιλα ή τετράγωνα τακούνια πίσω, αλλά στην άκρη της στέρνας, τέρμα άκρη, μαγιό στο επάνω μέρος ή μπουστάκια ή αυτό που λέμε μπραλέτ, γιατί πολλοί μου λέτε ότι χρησιμοποιώ ορολογίες που είναι ξένες γλώσσες και δεν τις καταλαβαίνετε. Μπραλέτ λοιπόν είναι εκείνα. Μ' ακούτε παιδιά, κάτσε, γιατί κάτι έγινε με τη σύνδεση. Ωραία, ελπίζω τώρα να με ακούτε καλά. Μπραλέτ λοιπόν είναι εκείνα τα μπουστάκια τα οποία είναι είτε από δαντέλα, είτε πλεγμένα στο χέρι, είτε σαν λίγο μεγαλύτερα σουτιέν, τα οποία ουσιαστικά πιάνουν αυτό εδώ το κομμάτι, okay. Και τα λέμε μπραλέτ. Δέσποινα, τι λες, μόνο σε μένα κιόλας. Δεν το κατάλαβα αυτό που με ρωτάς, μπορείς να με ρωτήσεις για να μπορέσω να σου απαντήσω. Λοιπόν, πολύ ωραία, τα μπραλέτ επομένως είναι αυτό εδώ το μπουστάκι. Μην περιγράφεις άλλο, σε παρακαλώ, λέει η Γιώτα. Όλο αυτό λοιπόν, που αφήνει όλο αυτό το κομμάτι εδώ της κυλίτσας έξω, είναι όλο αυτό το κίνημα του Y2K. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε λίγο να δείτε. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το φορέσουμε αυτό. Έχω την αίσθηση ότι έχουν μια πολύ μεγάλη ανάγκη να μας οδηγήσουν στα γυμναστήρια. Έτσι, να χτυπιόμαστε, γιατί μετά από, είπαμε, 2,5 χρόνια COVID και πολύ φαΐ, δεν είναι η πιο εύκολη περίοδος να βάλουμε τόσο, ξέρεις, εκτεθειμένα κομμάτια του σώματος μας έξω. Υπάρχουν όμως τρόποι. Εντάξει, εγώ επίτηδες έβαλα αυτό που έβαλα σήμερα για να σας δείξω. Εντάξει, δεν έβαλα χαμηλοκάβαλο τζιν, αλλά έβαλα κάτι για να σας δείξω ότι μπορούμε να δείξουμε δέρμα χωρίς ουσιαστικά να βγάλουμε το σώμα μας έξω. Και θα σηκωθώ λίγο όσο μπορείτε να με δείτε. Λοιπόν, okay. Φοράω ένα κρέμ τζιν λοιπόν, με αυτό εδώ το top το οποίο κάνει δαντέλα στην ουσία χειροποιητή, με ένα σαν μπραλέτ top από μέσα, το οποίο ναι μεν καλύπτει μόνο το κομμάτι εδώ του στήθους και αφήνει δέρμα να φαίνεται, χωρίς όμως αντίστοιχα να έχω βγάλει την κοιλιά μου έξω. Γιατί δεν μου αρέσει να βγάλω την κοιλιά μου έξω. Οπότε
αυτός είναι ένας καλός τρόπος να πάρετε λίγο, δηλαδή μπορείτε να βάλετε μια διαφάνεια αντίστοιχα, ούτως ή άλλως είναι τις τάσεις που θα πούμε, και να το συνδυάσετε με κάτι, έτσι, από μέσα, με ένα μπραλέτ, ή με ένα σουτιέν, ή με ένα μαγιό που μπορεί μεν να φαίνεται, αλλά την ίδια στιγμή να μην νιώθετε εκτεθειμένες. Άρα, με αυτόν τον τρόπο θέλω να σας πω ότι ναι, μεν η τάση είναι αυτή στο maximum, αλλά δεν είμαστε 15 χρόνια φουσού, καλά είπατε. Μπορεί να μην θέλουμε να εκταθούμε τόσο γυμνές, οπότε μπορούμε αυτό να το φέρουμε εκεί που εμείς θέλουμε. Ωραία, σούπερ. Δεύτερη πάρα πολύ γιγαντιαία τάση για φέτος, η οποία, όπως έχουμε πει, έχει ξεκινήσει από το προηγούμενο καλοκαιρινό, συγγνώμη, είναι τα 60s και τα 70s. Για την ακρίβεια είναι τα late 60s, μετά τα 65 δηλαδή, μέχρι το 75 περίπου, εκείνο το χρονικό διάστημα, όπου έχουμε τα βασικά στοιχεία αυτών των δεκαετιών που μπαίνουν πάρα πάρα πολύ έντονα στις τάσεις για φέτος, που είναι μάλλον πάρα πολύ έντονα, είναι πρώτον τα ψυχεδελικά μοτίβα και τα γεωμετρικά μοτίβα. Έχουμε πάρα πολλά prints τα οποία έχουν όλο αυτό το κουνημένο λίγο illusion thing, ας πούμε, της δεκαετίας του 60, που είναι λίγο σαν να έχουμε χρώματα τα οποία έχουν χυθεί, έτσι, ή γενικώς σαν να έχουμε πάρει κάτι της και να τα βλέπουμε λίγο κουνημένα όλα, έτσι, πολύ χαρακτηριστικό της δεκαετίας του 60. Αντίστοιχα, ένα είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι το μπόχο, έτσι, το bohemian, το οποίο είναι πάρα πολύ διάχυτο στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70, και το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους σε αυτήν τη σεζόν. Έχουμε καστόρ, έχουμε κρόσια πάρα πολλά, έχουμε πάρα πολλά κροκέ πλεκτά όπως και αυτό, χειροπίκα πλεκτά στο χέρι, τσιγκελάκι, βελονάκι, είτε σε ολόβερ φορέματα, είτε σε τόπ, είτε σε φούστες, είτε σε τσάντες, σε μοτίβα διάφορα κτλ. Αυτά είναι τα δύο κεντρικά, και το άλλο πάρα 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 πολύ σημαντικό κομμάτι της δεκαετίας του 60 που είναι εδώ πολύ πολύ δυνατά είναι το μίνι, γιατί όπως είπαμε γενικώς εκθέτουμε πάρα πολύ σώμα αυτό το καλοκαίρι. Τα μίνι λοιπόν, όταν λέμε μίνι εννοούμε μίνι, είναι εκείνο που έλεγε η γιαγιά μου, όσο πιο κοντό τόσο καλύτερα, που πήγαινε στα σπίτια και έγραβε τότε τη δεκαετία του 60 και μόλις έφευγε η μαμά, πήγαινε στην κόρη και σήκωνα άλλα 5 δάχτυλα, τέτοιο, τάχα κατά λάθος, εκείνο που είναι όσο πιο κοντό γίνεται. Αυτό το μίνι λοιπόν επιστρέφει και αυτό θα το φορέσουμε στο βαθμό που αντέχουμε, εντάξει. Να πούμε λίγο εδώ ότι παρά το ότι το μίνι έρχεται πάρα 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 πολύ ψηλά και μπορούμε να το φορέσουμε με γυμνά πόδια αν θέλουμε, επειδή είναι τάση φέτος και τα φορέματα πάνω από παντελόνια, αν θέλουμε να βάλουμε super mini και δεν θέλουμε να βγάλουμε τα πόδια μας έξω για τον α ή β λόγο, είναι πολύ σημαντικό, ή μάλλον μπορούμε αντίστοιχα να το φορέσουμε με παντελόνι ώστε να μην είναι γυμνό, είτε με κάποιο τύπου κολάν, ας πούμε. Ωραία. Αυτή είναι η βασική τάση της δεκαετίας του 60 και του 70 που παραμένει εδώ πάρα πολύ δυνατά, και επίσης οι καμπάνες, έτσι. Είδαμε στην Gucci κοστούμια, σταυρωτά, με μακριά σακάκια, τα οποία επίσης είναι πάρα πολύ έντονη τάση για φέτος, με καμπάνα τζιν. Βλέπουμε πολύ έντονα παπιγιόν επίσης, και στον άντρα και στη γυναίκα, και δεσίματα σε φιόγκου στο λαιμό, τα οποία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 70. Τα βλέπουμε επίσης και σε κομμάτια που είναι αυτό που ονομάζουμε no gender και είναι κομμάτι της τάσης της διαφορετικότητας και της ενίσχυσης της διαφορετικότητας, όπου ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται και να ντύνεται όπως θέλει. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ υπέροχο. Το έχουμε πει ήδη και από το χειμώνα και από την προηγούμενη σεζόν. Φτάνει, γίνεται πια, θα έλεγε κανείς ότι γίνεται κανονικότητα όλο αυτό και είναι πάρα πάρα πολύ υπέροχο και πάρα πολύ ωραίο. Τρίτη πάρα πολύ εντονιτάση για φέτος, shorts και βερμούδες.
Τα shorts μπορούν να είναι πάρα πολύ κοντά, σαν τις φούστες, σαν τις μίνι φούστες. Μπορούν να είναι πιο ογκώδη, δηλαδή όχι πάρα πολύ στενά. Έχουμε και στενά shorts. Έχουμε όμως και πιο κλωσά τα shorts και πιο φαρδιά. Έχουμε και λίγο πιο μακριά που κάνουν έτσι λίγο σαν πιο παντελονόφουστες, θα έλεγε κανείς, στη μέση του μυρού. Έχουμε όμως και λίγο πιο tailored, δηλαδή λίγο πιο στενά βερμουδάκια, τα οποία είναι στο γόνατο περίπου. Έχουμε δει ήδη τις προηγούμενες σεζόν πολλά κοστούμια, τα οποία είτε κοστούμια είτε συνδυασμένα shorts και βερμούδες με σακάκια. Φέτος νομίζω ότι η τάση βρίσκεται στο peak, δηλαδή αν θέλετε να το βάλετε, φέτος είναι η τέλεια ευκαιρία να το βάλετε. Αν το έχετε ήδη αγοράσει τις προηγούμενες σεζόν, φέτος θα το αξιοποιήσετε στο maximum, εντάξει. Και μια και η τέταρτη βασική τάση για φέτος είναι τα oversized. Και oversized επίσης, στα oversized μάλλον, έχουμε τα oversized σακάκια. Και όταν λέμε oversized σακάκια, πραγματικά εννοούμε oversized. Μπορεί να είναι ένα second hand σακάκι, το οποίο να είναι τρία νούμερα μεγαλύτερο ή να είναι αντρικό και να είναι κάπως λίγο διορθωμένο και να έρχεται στο σώμα. Και ξαφνικά από εδώ που είναι όμως εδώ, του σακακιού όμως να είναι εδώ, κυριολεκτικά. Και όλο αυτό, ένα μεγάλο σακάκι, πραγματικά μεγάλο, να συνδυαστεί με ένα shorts λίγο φαρδί, που μπορεί να φορεθεί με ένα crop top από μέσα, με ένα κοντό τοπάκι δηλαδή, και όλο αυτό να βγει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ φρέσκο και πάρα πολύ δυναμικό. Ωραία. Στα oversized, επομένως, το πρώτο και πολύ σημαντικό είπαμε ότι είναι τα σακάκια, αλλά γενικώς θα το δούμε σε όλα τα ρούχα. Θα δούμε φαρδιά πουκάμισα, φαρδιά top, φαρδιά παντελόνια. Τα παντελόνια αυτή τη στιγμή βρίσκονται ίσως στην πιο φαρδιά φάση τους, εκτός από τα πολύ χαμηλοκάβαλα που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά γενικώς έχουμε πολύ φαρδί παντελόνι, με πιέτες, full white, καμπάνες, παντελόνες, cargo παντελόνια, δηλαδή αυτά τα φαρδιά με τις τσέπες στο πλάι που θυμίζουν λίγο στρατιωτικά. Με συγχωρείτε, να πάρω και μια ανάσα. Λοιπόν, και είναι πολύ ωραίο να συνδυάζονται όλα τα φαρδιά, οι φαρδιές καμπαρντίνες επίσης, πάρα πολύ, φαρδιά πανοφόρια. Είναι πολύ ωραίο να συνδυάζονται τα φαρδιά μαζί, δίνουν πλούτο, δίνουν όγκο, δίνουν αέρα και κίνηση. Έχει σημασία όμως να το κάνουν αυτό κρατώντας ισορροπία στη σιλουέτα. Δηλαδή, είδαμε κάποιες κολεξιόν οι οποίες τα είχαν όλα φαρδιά και όλα απ' έξω, χωρίς σχήμα, αλλά γενικά είναι καλύτερα όταν το κάνουμε αυτό να δημιουργούμε σίγουρα μια μέση. Δηλαδή, όταν έχουμε φαρδί top, φαρδί παντελόνι, φαρδιά καμπαρντίνα, ας βάλουμε με έναν τρόπο μια ζώνη. Και έχει σημασία να καταλάβουμε λίγο πώς θα το κάνουμε σε σχέση με τους όγκους, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ισορροπημένο. Ναι, μεν είδαμε στα catwalks να τα φοράνε όλα φαρδιά και απ' έξω ίσως, δηλαδή να μην υπάρχει σχήμα, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνουμε σε όλους τους σωματότυπους. Έχει σημασία να καταλάβουμε ότι εξαρτάται από το ύψος μας, εξαρτάται από τις καμπύλες που έχει το ίδιο μας το σώμα, το πώς θα το βάλουμε και αν αυτό θα στέκεται τελικά όμορφα ή όχι, ή αν θα έχει μια τελική ισορροπία και αν αυτό που θα δείξουμε θα είναι αυτό που θέλουμε, έτσι, γιατί κυρίως αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Το να δείξουμε αυτό που εμείς θέλουμε προς τα έξω. Λοιπόν, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Είπαμε λοιπόν και για τα oversize που ήταν το νούμερο 4. Πάμε στο νούμερο 5. Color blocking. Color blocking. Η χρονιά με το περισσότερο χρώμα από ποτέ. Στο τέλος θα σας πω τις τάσεις των χρωμάτων. Είναι εντυπωσιακό το πόσα χρώματα έχουμε φέτος, έτσι. Και το πώς τα φοράμε μεταξύ τους. Δηλαδή, έχουμε από τη μια μεριά το λευκό, που θα πούμε ακριβώς παρακάτω και τα ασπρόμαυρα, και από την άλλη έχουμε χρώμα όμως. Δηλαδή, φοράμε κόκκινο με πορτοκαλί, φούξια με κίτρινο, μπλε ρουά με πράσινα του νερού, παστέλ, έντονα, νέον, φούξια. Γίνεται ένας χαμός, κυριολεκτικά. Και από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε το color blocking, από την άλλη έχουμε τα psychedelic μοτίβα, αυτά τα ψυχεδελικά μοτίβα και τα έντονα γεωμετρικά μοτίβα της δεκαετίας του 60 και του 70 που είπαμε προηγουμένως, τα οποία ακολουθούν όλη αυτή τη λογική, έχουν μέσα
πολλά χρώματα και πολύ έντονα χρώματα, έτσι. Το color blocking, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε τη δεκαετία του, στα τέλη της δεκαετίας του 60 από τον Yves Saint Laurent τον ίδιο. Και είναι κομμάτι, θα έλεγε κανείς, και της αναβίωσης αυτής της περίοδου. Όχι μόνο όμως, γιατί το color blocking τα τελευταία χρόνια έχει απογειωθεί, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, υπάρχουν πάρα πολλοί δημιουργικοί τρόποι που μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει. Έμπνευση εκεί έξω μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ και από τις πασαρέλες και από influencers και από χίλια πράγματα. Υπάρχει βέβαια μία ερώτηση εδώ, που θα την απαντήσω στο τέλος, αφού μιλήσουμε για όλες τις τάσεις πρώτα, τις Michelin Moments, που λέει το πώς μπορείς να βρεις τις σωστές αποχρώσεις για σένα. Η κάθε μια μας πώς μπορεί να βρει τις σωστές τις αποχρώσεις. Αλλά θα το απαντήσω στο τέλος αυτό, παιδιά, οκ. Okay? Μη φοβάστε το color blocking, δεν είναι τόσο τρομακτικό. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ δημιουργικό και πάρα πολύ ωραίο, αρκεί να μάθετε λίγο βασική χρωματολογία και να ξέρετε ποιοι είναι οι βασικοί τρόποι για να το δουλέψετε. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε ένα live μόνο γι' αυτό. Νομίζω ότι μόλις μου ήρθε η ιδέα και θα το κάνουμε μέσα στον επόμενο 1-1,5 μήνα σίγουρα. Οπότε σημειώστε το, παιδιά. Σουσουράδα, κύριο, σημειώστε το. Πρέπει να κάνουμε live με color blocking. Λοιπόν, Νάνση μου, καλημέρα. Και να πούμε λίγο τις βασικές αρχές. Μη φοβηθείτε να βάλετε πολύ χρώμα πάνω σας. Δύο χρώματα είναι η βάση για το color blocking. Μπορούμε να κάνουμε βέβαια και μονοχρωματικά. Ένα μονοχρωματικό μόνο ρόζ, ας πούμε. Ένα μονοχρωματικό μόνο φούξια. Ή μόνο μπλε ρουά. Αλλά τα δύο χρώματα ενισχύουν πάρα πολύ την αφήγηση του color blocking. Τα τρία ακόμη περισσότερο. Και αν έχουμε τα skills και τη δυνατότητα να πάμε παρακάτω, να βάλουμε και τέσσερα, ίσως και πέντε, μπορούν να γίνουν εξαιρετικά πράγματα, αρκεί να ξέρουμε πώς να το δουλέψουμε. Νούμερο 6. Total white. Υπάρχει η τάση της νύφης, είναι εδώ. Ακόμα και δεν θέλετε να ντυθείτε νυφούλες φέτος. Έτσι. Σίγουρα μετά από 2-2,5 χρόνια πανδημία, φέτος όλοι θέλουν να, όσοι δεν προλάβανε να παντρευτούν τα προηγούμενα 2 χρόνια και βάλαν έτσι στον πάγο το γάμο τους, φέτος νομίζω δεν κρατιούνται με τίποτα, πραγματικά. Βίον ανθόσπαρτο, παιδιά, για όσους από εσάς σκοπεύετε να ανέβετε τα σκαλιά της εκκλησίας ή να πάτε σε ένα δημαρχείο ή τέλος πάντων να κάνετε ό,τι θέλετε και ό,τι σας βολεύει ή ό,τι σας αρέσει. Το bridal look όμως και τα looks τα οποία φορτούνται στην πόλη ή στις διακοπές ή οπουδήποτε που είναι εμπνευσμένα από τις νυφούλες, είναι πάρα πολύ έντονη τάση. Έξω και το ζακετάκι που φοράω σήμερα, το οποίο το φοράω και εγώ σε ένα σχεδόν total white look, με δυο πινελιές από μαύρο, έτσι. Όλα αυτά τα ρούχα τα οποία δημιουργούν δαντέλες, είτε χειροποίητες είτε όχι. Όλα τα ρούχα τα οποία έχουν αέρα και κίνηση μέσα από μεταξωτές μουσελίνες και διάφανα υφάσματα λευκά. Κοστούμια λευκά πάρα πολύ έντονα, συνδυασμένα σύνολα λευκά, δύο κομμάτια με μάξι φούστες και top, παντελόνια με top, οτιδήποτε δημιουργεί ένα total look λευκό αποτέλεσμα που μπορεί να θυμίζει αυτό που θα φορούσατε αν ήσασταν νύφες, έτσι, ακόμη και νύφες στο δημαρχείο, έτσι, γιατί ένα κοστούμι ή ένα λευκό σύνολο παντελόνι με τόπ ή μια ολόσωμη λευκή φόρμα θα μπορούσε να είναι εξαιρετική για έναν γάμο σε δημαρχείο. Όλα αυτά όμως τώρα είναι πολύ έντονη τάση να φορτούνται στην πόλη, στη βόλτα, στη δουλειά, στις διακοπές, με κάθε τρόπο εκτός από τον ίδιο το λόγο για τον οποίο αρχικά θα σκεφτόμασταν. Okay. Πολύ έντονη τάση για φέτος. Προσοχή στο λευκό ή στο κρέμ. Το τι σας ταιριάζει καλύτερα και τι αναδεικνύει τα χρώματά σας. Σε κάποια δέρματα ή σε κάποιους χρωματότυπους ταιριάζει περισσότερο το λευκό, σε κάποιους περισσότερο το κρέμ. Υπάρχουν βέβαια και χρωματότυποι οι οποίοι είναι ουδέτεροι και τους ταιριάζουν και τα δύο. Άλλο πράγμα σημαντικό που είναι καλό να σκεφτούμε είναι ότι ξεκινώντας η σεζόν, δηλαδή μπαίνοντας τώρα στην άνοιξη, που είμαστε
στην πιο λευκή μας φάση όσον αφορά το δέρμα. Δεν μας έχει δει ο ήλιος ιδιαίτερα. Και εκτός από το πρόσωπο και το λαιμό, αυτό ισχύει και για τα χέρια και για τα πόδια που σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν προς τα έξω. Μην κοιτάτε που χθες χιόνιζε, δεν έχει καμία σημασία. Εμείς μπαίνουμε σιγά σιγά σε mood άνοιξης. Τα χρώματα, όταν φορέσουμε λοιπόν έντονα χρώματα στην αρχή της σεζόν, μας δίνουν χρώμα στο δέρμα και φαινόμαστε πιο λαμπερές και πιο φωτεινές. Αν φορέσουμε ένα λευκό κοντό μίνι φόρεμα, ας πούμε, στις 15 Μαρτίου, που είναι η πιο λευκή μας φάση, το πιο πιθανό είναι ότι το αποτέλεσμα θα είναι λίγο χλωμό στην αρχή. Τα Total White ή τα Total Cream μπορούμε να τα βάλουμε πολύ άνετα μετά το Μάιο, που αρχίζει το δέρμα μας και αποκτάει περισσότερο χρώμα. Γίξες, κυρούλη. Λοιπόν, τι να κάνουμε, παιδιά, ένα σπίτι είμαστε, δύο γραφεία υπάρχουν εδώ, μια χαρά. Λοιπόν, έχει σημασία αν θα το βάλουμε πιο νωρίς, όπως το έχω βάλει και εγώ σήμερα, είτε να το διορθώνουμε με λίγο make-up, ακόμα και στο λαιμό ή στα χέρια ή στα πόδια, είτε κάπως τέλος πάντων να μην είναι τόσο γυμνό, ώστε να μας δίνει φως, χωρίς να μας δείχνει πολύ ξασπρισμένες σε αυτήν τη φάση. Ωραία! Λοιπόν, αυτά για το Total White. Και για το πώς μπορείτε να το φορέσετε φέτος. Έβδομη τάση, είμαστε στο νούμερο 7, κρόσια και κορδόνια. Κρόσια και κορδόνια παντού φέτος. Φορέματα μίνι με κρόσια, φορέματα μάξι με κρόσια, παντελόνια με κρόσια, top, σακάκια, μπλούζες, μανίκια. Θα δούμε πάρα πολλά κοψίματα. Ήταν μια τάση την οποία την είδαμε και πέρσι. Φέτος είναι η συνέχεια, της θα έλεγε κανείς. Ρούχα τα οποία έχουν κοψίματα στην κοιλιά, που κάνουν διάφορες λωρίδες που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, που αφήνουν διάφορα εκτεθειμένα σημεία και πάλι, σαν αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την τάση του Millennium. Και μέσα σε όλο αυτό που έχουμε τα μπραλέτ και έχουμε και τα χαμηλοκάβαλα παντελόνια, θα δούμε διάφορα κορδόνια, τα οποία έχουν την αίσθηση, είναι αυτά τα φλός κορδόνια που λέμε, που είναι σαν κρόσια, τα οποία δένονται σε διάφορα σημεία, δένονται σε διπλά τυραντάκια. Υπάρχουν τυραντάκια που κάνουν άλλα κορδόνια, που τυλίγονται στο λαιμό και κρέμονται. Ή αντίστοιχα, συγγνώμη, στα χέρια. Όλα αυτά θα τα δούμε πάρα πάρα πολύ έντονα φέτος. Τα κρόσια έχουν και πολύ γκλαμ λογική, έχουν και πολύ μπόχο λογική. Θα το δούμε σε όλες αυτές τις εκδοχές. Θα δούμε κρόσια σε μεταλλικές αποχρώσεις, χρυσά, ασημένια, metallic mauve, mauve lila, ροζ κτλ. Οπότε, αν σας αρέσει πιο πολύ αυτή η εκδοχή, πάτε προς τα εκεί. Αν σας αρέσει το πιο bohemian look, μπορείτε να πάτε επίσης προς εκείνη την κατεύθυνση, έτσι. Κρόσια σε δέρμα επίσης, πολύ έντονα. Και επειδή κάποιος εδώ με ρώτησε προηγουμένως αν το δέρμα είναι τάση για το καλοκαίρι, ναι, θα συνεχίσει το δέρμα να είναι πολύ έντονη τάση για το καλοκαίρι. Και σε ρούχα και σε αξεσουάρ και σε δερμάτινα τζάκετ που θα πούμε παρακάτω. Και το καστόρ, όπως είπα προηγουμένως. Κάτσε να δω, γιατί πρέπει να πέρασα κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Κάποιος επίσης είδα να περνάει και να με ρωτάει αν είναι color blocking το ροζ με το κόκκινο. Να, τη δει και εδώ. Ροζ με κόκκινο αν είναι τάση. Ροζ με κόκκινο είναι τάση, γιατί και τα κόκκινα είναι πάρα πολύ έντονη τάση και τα ροζ είναι πάρα πολύ έντονη τάση. Και αφού είναι και το color blocking, όλο αυτό μαζί μας κάνει ένα πολύ ωραίο match. Okay. Αν σας αρέσει γενικώς το κόκκινο και το ροζ, είναι πολύ ωραίο να το υιοθετήσετε και να το φορέσετε. Η Ιωάννα μου ρωτάς πού θα βρούμε την όμορφη μπλούζα που φοράω. Η όμορφη μπλούζα που φοράω είναι vintage, την έχω χρόνια, δεν θα τη βρείτε κάπου τη συγκεκριμένη, δυστυχώς. Μπορώ όμως να σας βρω κάτι παρόμοιο και να σας το βάλω στα stories σήμερα, αύριο, τέλος πάντων σίγουρα μέσα στην εβδομάδα. Είτε από vintage, είτε από νέα παραλλαγή. Κωνσταντίνα, λες το ροζ πάει πολύ και με το κίτρινο, νομίζω. Σίγουρα, ναι, το ροζ μπορεί να συνδυαστεί και με το κίτρινο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να συνδυάσουμε τα χρώματα μεταξύ τους και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε ένα ξεχωριστό live, είναι το μόνο σίγουρο.
Ηλεκτρικ με πορτοκαλί. Πάρα πάρα πολύ ωραία ιδέα, Χριστίνα μου. Το μπλε με το πορτοκαλί τους ή άλλους λειτουργούν συμπληρωματικά, οπότε είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να τα συνδυάσεις μεταξύ τους. Λοιπόν, η Ειρήνη μου λες, έχω ακριβώς την ίδια ζακέτα. Αχ, τι ωραία, είδες, πάρα πολύ ωραία. Βρήκες και τρόπο να τη φορέσεις, λοιπόν. Πήρες έμπνευση. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, είπαμε για τα κρόσια και τα κορδόνια, είμαστε στο νούμερο 7 και πάμε στο νούμερο 8. Θέλω να καθίσετε καλά, γιατί αυτό θα το δούμε φέτος για πρώτη σεζόν. Και είναι πολύ loud, πολύ δυνατό. Είναι το catsuit, κορίτσια. Τι είναι το catsuit? Λοιπόν, θυμάστε την Catwoman? Θυμάστε την Catwoman? Τι φοράει η Catwoman? Ένα ολόσωμο bodysuit, κολλητό, θεοκόλλητο. Λοιπόν, αυτή την τάση την είδαμε σε πάρα πολλές πασαρέλες. Είναι πολύ έντονη, θα τη δούμε και σε μονόχρωμες εκδοχές, δηλαδή μαύρο ή ολόλευκο, ή σε πολύ έντονα μοτίβα όπως λεοπάρ, όπως τιγρέ, όπως διάφορα άλλα animal print, αλλά και σε εμπριμέ λουλουδάτα και σε ψυχεδελικά μοτίβα όπως είπαμε προηγουμένως. Θέλει γερά guts, θέλει γερά νεύρα για να το φορέσει κανείς, γιατί πραγματικά είναι ένα πράγμα που δείχνει κυριολεκτικά το σώμα. Σας είπα προηγουμένως ότι μέσα στο body positivity και μέσα στην ανάγκη αυτοπροσδιορισμού, η ανάγκη για κομψότητα σύμφωνα με τις τάσεις έρχεται και κατεβαίνει στην ιεραρχία. Είναι περισσότερο σημαντικό να κάνει κανείς το 38, το φωναχτό, το πολύ ιδιαίτερο, το αυτό που θα μείνει το μάτι πάνω, και λιγότερο σημαντικό αν θα είναι πολύ κομψό ή πάρα πολύ στυλάτο. Σύμφωνα πάντοτε με τις τάσεις, το τι εμείς επιλέγουμε να κάνουμε είναι κάτι άλλο, οκ? Okay? Η αρετή λέει, ρατσιστική τάση νούμερο 8. Λοιπόν, η Μαγδαλένα εδώ λέει, πώς θα πηγαίνουμε προς νερού μας. Αυτό είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε και ένα βοηθό να μας ξεκουμπώνει ή πρέπει να κάνουμε καλή γιόγκα, καλές διατάσεις και να μπορούν τα χέρια μας να ανοίγουν τα φερμουάρ από πίσω. Υπάρχουν βέβαια και τα cat suit, τα οποία έχουν φερμουάρ μπροστά, το οποίο είναι λίγο πιο εύκολο. Το ανοίγεις, κάνει και ιδιαίτερα sexy, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια, εντάξει, είναι αυτό που σας είπα, λίγο η σεζόν φέτος είναι λίγο το τρελού, ρε παιδί μου. Είναι λίγο που δεν βγαίνει νόημα. Αλλά εντάξει, είναι αυτή η υπερβολή που μάλλον έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη όλοι μας, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, ένα cat suit τώρα, πώς μπορεί κανείς να το φορέσει? Καταρχάς, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι νούμερο 8, σύμφωνα με αυτό που έλεγε η αρετή προηγουμένως, για να φορεθεί. Και μόνο που το είπε η αρετή, το σκέφτηκα μέσα σε πολύ πιο γεμάτα σώματα και μέσα σε σώματα τα οποία έχουν έντονες καμπύλες και δεν είναι αυτό που λες το extra small ή το small, το πάρα πολύ skinny, okay? Μπορώ να το φανταστώ και μπορώ να το φανταστώ να μου αρέσει. Πρώτον, επιλέγοντας πολύ έξυπνα μοτίβα πάνω στο jersey που ακουμπάει το σώμα, δηλαδή όλα αυτά τα εμπριμέτα ψυχεδελικά έχουν έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να δημιουργούν οπτικά εφέ. Okay. Άρα, με τον τρόπο που κάθονται τα εμπριμέ πάνω στο σώμα, δημιουργούν σχήματα και είναι σαν να κόβεις και να ράβεις και σαν να κάνεις πλαστική πάνω στο σώμα. Άρα, αν έχουμε ψωμάκια και φορέσουμε ένα cut suit, το οποίο κάνει μαύρες επιφάνειες ή δημιουργεί κάποια ανάποδα κοψίματα πάνω στο γοφό, όταν όλο το υπόλοιπο, ας πούμε, είναι πιο χρωματιστό, ή κάνει κοψίματα στη μέση, αν δεν έχουμε ιδιαίτερη μέση, και αντίστοιχα κρύβει διάφορα πράγματα κτλ., τότε μπορεί να είναι αρκετά κολακευτικό. Και επειδή υπάρχει μια παρανόηση που λέει ότι όταν έχω παραπάνω κιλά πρέπει να τα φοράω όλα φαρδιά, που δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί πάρα πολλές φορές φορώντας πολύ φαρδιά ρούχα σε ένα σώμα το οποίο έχει κιλά, το φαρδένουμε κι άλλο, έτσι.
Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα όλο αυτό να είναι ωραίο. Αν δεν βάλουμε από πάνω και ένα oversize σακάκι, στο οποίο θα γυρίσουμε και τα μανίκια και βάλουμε και ένα platform πέδιλο από κάτω, όπου το catsuit δεν είναι ανάγκη να είναι κολλητό μέχρι τον αστράγαλο. Μπορεί να είναι κολλητό σε όλο το σώμα και μέχρι τη γάμπα, και από τη γάμπα ή τέλος πάντων από το γόνατο να ανοίγει σε μια καμπάνα προς τα κάτω, okay? Τότε αυτό μπορεί να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει σημασία για μένα, γι' αυτό και σε κάθε τάση σταματάω και σας λέω κάποια πράγματα για το πώς μπορείτε αυτό να το προσαρμόσετε σε εσάς, αν θέλετε να το φορέσετε, και να μην μας πιάνει εκείνο και περιοριζόμαστε μόνοι μας ότι εγώ δεν είμαι νούμερο 8 ή δεν είμαι νούμερο 6 ή δεν είμαι extra small και small, αλλά δεν άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μπορώ να το φορέσω εγώ και από πού και σπου θα το φορέσω, έτσι. Λίζα, λες, αυτό μου θυμίζει το ανέκδοτο, δεν μου λες ρε Μπάτμαν, τι έχει να φάμε σήμερα. Λοιπόν, αυτό είναι από τα καλύτερα ανέκδοτα που έχω ακούσει ποτέ. Λοιπόν, όσοι δεν το ξέρετε, ψάξτε το λίγο, γιατί δεν είναι η ώρα για να το πούμε, αλλά πραγματικά θυμίζει αρκετά αυτό και γενικά η σεζόν το θυμίζει αυτό, να το πούμε λιγάκι. Έχουμε ανάγκη να μπούμε μέσα σε αυτό το σεξινες. Και είναι και προφανές το γιατί, έτσι. Δηλαδή, 2,5 χρόνια τώρα μέσα σε αυτόν τον εγκλεισμό, οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, έχουμε ανάγκη πια να μειώσουμε τις αποστάσεις μεταξύ μας και πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Κάπως έτσι. Δεν θέλει τόσο παιχνίδι το πράγμα, θέλει λίγο να πάμε στο ψητό. Κάπως έτσι λίγο συμβαίνει. Πάμε στο 9, έτσι, 9 κορίτσια. Μέσα σε όλη αυτή την υπερβολή που επικρατεί φέτος, πάμε στο γκράντε βραδινό, θα έλεγε κανείς. Okay. Και τι εννοώ γκράντε βραδινό? Ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε και να φανταστείτε. Από, είπαμε, κρόσια, από πούπουλα, από μετάλινγκ, τα οποία συνεχίζουν να είναι πάρα πάρα πολύ έντονα, κυρίως στο ασημί και το καλοκαίρι, αλλά και στο χρυσό. Και αυτό έχει σημασία, συνδέεται πολύ με τον σωματότυπό σας, συγγνώμη, με το χρωματότυπό σας και το πιο μέταλλο σας ταιριάζει, πιο σας ταιριάζει περισσότερο το χρυσό ή το ασημί. Οπότε βάλετε αυτό που σας κολακεύει περισσότερο. Αν πάλι δεν σας πάει το ασημί ιδιαίτερα, αλλά θέλετε να το φορέσετε, μπορείτε πολύ εύκολα να το φορέσετε στο κάτω μέρος του σώματος, σε μια σημαίνια παντελόνα, ας πούμε, και πάνω να φορέσετε ένα χρώμα, να συνδυάσετε ένα χρώμα που σας κολακεύει πολύ περισσότερο, ένα ρόζ, ένα φούξ, ας πούμε, ή ένα έντονο πράσινο, ή κάτι τέλος πάντων το οποίο να δένει όμορφα με το ασημί, αλλά ταυτόχρονα το χρώμα το οποίο είναι στο πρόσωπό σας να είναι αυτό που σας ταιριάζει. Βλέπουμε ουρές πάρα πολύ έντονα, δηλαδή μπορεί να δούμε ρούχο το οποίο να είναι full mini μπροστά και πίσω να έχει μία ουρά η οποία να κρέμεται και να σέρνεται. Γενικότερα πάρα πολύ dramatic πράγματα, πολύ έντονα βολάν, πολύ έντονους όγκους, πολύ έντονα μανίκια, πολύ ιδιαίτερα ρούχα και όλο αυτό το grande βραδινό το οποίο είναι με τη λογική, για να σας το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, της Lady Gaga, ρε παιδί μου, δηλαδή του μπαίνω λίγο σε ρόλο. Φοράω κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο και η όλη αίσθηση είναι το ότι θέλω να κάνω πολύ μεγάλη εντύπωση μπαίνοντας σε έναν χώρο και βγαίνοντας από αυτόν. Ωραία. Δηλαδή, ό,τι και αν γίνει, εγώ πρέπει να κάνω πάταγο. Αυτή είναι η λογική. Όλο αυτό του γκράντε βραδινού, το οποίο παίζει πάρα πολύ έντονα για φέτος. Ωραία. Τώρα, το τι από αυτά θέλετε να υιοθετήσετε ή που θέλετε να πάτε και πώς θέλετε όλο αυτό να το προσαρμόσετε σε εσάς, είναι καθαρά δικό σας θέμα και το πώς εσείς θέλετε να εκφραστείτε μέσα από αυτό. Τάση νούμερο 10. Όπως σας είπα και από την αρχή, έχουμε μαγιό και εσώρουχα φορεμένα σαν εξώρουχα. Είναι ένα κομμάτι του Y2K που είπαμε στην αρχή, της τάσης του Millennium, η οποία όμως εξελίσσεται και λίγο αυτόνομα, ανεξάρτητα από όλο αυτό το concept. Okay. Θα δούμε λοιπόν πολύ έντονα εσώρουχα να φαίνονται πια, έτσι, από την πιο απλή εκδοχή που λέγεται lingerie top, με δαντέλες και πώς το λένε, και σπαγγέτι τυραντάκια, δηλαδή πολύ λεπτά τυραντάκια. Βλέπουμε σουτιέν τα οποία, ή μπραλέτ τα οποία είναι με δαντέλα
τα οποία φοριούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να φαίνονται, ήταν κάτι το οποίο το είδαμε έντονα και το χειμώνα. Βλέπουμε πολύ 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 μποξεράκια και κιλοτάκια τα οποία έχουν όλο αυτό το athletic look με τα λάστιχα, με τα brands, κομμάτι του Y2K, να φαίνονται έξω από τα χαμηλοκάβαλα παντελόνια. Και το είδαμε και σε brands που το περιμένουμε να το δούμε αυτό, το είδαμε και σε brands που δεν περιμένουμε να το δούμε αυτό, όπως η Chanel. Για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο όλα, έτσι, αν υπάρχει ένα brand το οποίο αντιπροσωπεύει την κομψότητα, την elegant θηλυκότητα και όλο αυτό το πράγμα, η Chanel νομίζω ότι είναι η κορυφή, έτσι, είναι το νούμερο ένα. Ακόμη και εκεί είδαμε παντελόνια με κοψίματα, τα οποία να αφήνουν αυτά τα λάστιχα από τα boxer ή από τα πολύ ψιλοκάβαλα ισόρουχα να φοριούνται μαζί και να φαίνονται. Okay. Είναι πάρα πάρα πολύ έντονη τάση. Θα δούμε επίσης, είπαμε, μπραλέτ και μαγιό, τα οποία να φοριούνται σαν top, σκέτα λοιπόν, μαζί με κοστούμια oversized, χρωματιστά, πολύ έντονη τάση για φέτος. Είναι εκείνο που το κλασικό κοστούμι βγάζει λίγο τη γλώσσα στον καθοσπρεπισμό και φοριέται με έναν πολύ εναλλακτικό τρόπο. Αν θέλετε να το κάνετε, μπορείτε να το κάνετε με τον τρόπο και δεν θέλετε να βγάλετε σώμα έξω, γιατί αν θέλετε να το βγάλετε, πάρα πολύ ωραία, βγάλετε τα όλα, καμία αντίρρηση. Αν όμως δεν θέλετε να βγάλετε σώμα έξω, μπορείτε να συνδυάσετε αυτή την τάση με διαφάνειες. Η διαφάνειες είναι πάρα πάρα πολύ έντονη τάση. Και μπορείτε να τις φορέσετε συνδυασμένοι με την τάση των εσωρούχων ή των μαγιό που φοριούνται στην πόλη. Άρα, μία διαφάνεια top με ένα μπραλέτ εσωτερικά ή ένα μαγιό αντίστοιχα, ένα τριγωνάκι μαγιό ή ένα σουτιέν μαγιό από μέσα, φορεμένα μαζί και ένα κοστούμι ή μία φούστα ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, ή μία μίνι φούστα ή κάτι σε αυτή τη λογική, και να το φέρετε εκεί που εσάς σας αντιπροσωπεύει και όχι εκεί που είναι αυτή τη στιγμή τοποθετημένο στο άκρο. Okay. Η Αρετή λέει, πήρα μαύρο που φωνάζεις και πορτοκαλί γιατί είμαι εγώ. Τι πήρες μαύρο, Αρετή μου, και τι πορτοκαλί, γιατί δεν κατάλαβα τι εννοείς. Η διαφάνειες λοιπόν ήταν η τάση νούμερο 11 και πάμε να κλείσουμε τις τάσεις με τη νούμερο 12, η οποία είναι τα ριγέ. Έχουμε ρίγες παντού, παιδιά. Πάρα πολύ έντονη τάση. Ήταν επίσης ένα πράγμα που είδαμε να μπαίνει έντονα από την προηγούμενη σεζόν. Θα μου πείτε, οι ρίγες είναι πάντα στη μόδα. Ναι μεν, αλλά ήδη από πέρυσι και φέτος πάρα πολύ έντονα έχουμε πολύχρωμες ρίγες και όχι απαραίτητα κλασικές, δηλαδή ρίγες οι οποίες έχουν την ίδια ένταση, το ίδιο πάχος. Μπορούμε να βρούμε ριγέ λοιπόν, τα οποία να έχουν ακανόνιστες ρίγες, άλλη πιο φαρδιά, άλλη πιο σενή, άλλη πιο λεπτή, άλλη πιο έτσι, πιο έτσι, έτσι, με πολλά πολλά χρώματα. Οι ρίγες και το χρώμα φέτος πάνε πακετάκι. Από τη μια μεριά έχουμε, είπαμε, τα ψυχεδελικά μοτίβα κτλ. Έχουμε και κάποια λουλουδάτα, τα οποία είναι μέσα στο Bohemian look κυρίως, και κάποια λίγα Asian, λίγο πιο ασιατικά, αλλά οι ρίγες και τα ψυχεδελικά είναι τα μοτίβα φέτος που θα κάνουν τη διαφορά. Ωραία! Και τα 70's. Είτε είναι κλασικές, είτε είναι ακανόνιστες, είτε είναι σε ένα πλεκτό κροσέ, εκεί επίσης τις βλέπουμε πάρα πολύ έντονα. Στη λογική του μισόνι επομένως, έτσι, πλεκτά με ρίγες πολύχρωμα, τα οποία τα βλέπουμε και με έτσι ρίγες, αλλά και με κάθετες ρίγες. Πάλι όχι πάρα πολύ μεγάλα ρούχα, πάλι λίγο πιο μικρά, πάλι με κορδονάκια σε όλη αυτή την τάση. Πολύ πολύ έντονη τάση για φέτος. Okay, οι ρίγες και τα σε πολύ έντονα χρώματα. Το πώς θα τις φορέσετε πάλι εξαρτάται από το τι θέλετε να πείτε και από το τι θέλετε να πετύχετε. Οι ρίγες λοιπόν, οι οποίες είναι κάθετες και όχι οριζόντιες, κολακεύουν και μακραίνουν τη σιλουέτα. Ένα ωραίο πλεκτό φόρεμα επομένως, το οποίο να κάνει κορδονάκια και το οποίο να μακραίνει τη γραμμή και με αυτές τις ρίγες να κολακεύει κι άλλο, είναι μια πολύ ωραία λύση όταν θέλουμε να μακρύνουμε τη γραμμή μας. Okay. Οι οριζόντιες ρίγες
δίνουν λίγο περισσότερο όγκο, θέλουν περισσότερη προσοχή στο πώς θα φορεθούν. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν μπορείτε να τις βάλετε όλες. Όλες μπορείτε να τις βάλετε. Είναι σημαντικό κάποιες φορές να ξέρετε εκείνα τα tricks και εκείνα τα οπτικά εφέ που μπορούν, ακόμα και αν βάλετε κάτι που θεωρητικά δεν θα ήταν για το σωματότυπό σας, να ξέρετε πώς λίγο ή και λίγο περισσότερο να το διορθώσετε. Και όλα αυτά θα τα δείτε και θα τα μάθετε και θα τα δούμε και μαζί μέσα από το Your Style Breakthrough Course και ειδικά στην premium εκδοχή που έχουμε και 30 λεπτά βίντεο call οι δυο μας για να συζητήσουμε όλα όσα σας απασχολούν ή σας δυσκολεύουν προκειμένου να δημιουργήσετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και προκειμένου να βρείτε τη δική σας στιλιστική ταυτότητα. Okay. Πάρα πολύ ωραία, σας περιμένω. Θα βρείτε το link αντίστοιχα στα σχόλια, στο Facebook και αντίστοιχα στο link in bio, αν μπείτε στο Your Style Language, στο website του Your Style Language. Και είμαι φυσικά και στη διάθεσή σας να στείλετε προσωπικό μήνυμα είτε στο Facebook είτε στο Instagram, προκειμένου να σας στείλω το link, αν δεν το βρίσκετε για κάποιο λόγο. Ωραία! Τέλεια! Πάμε να δούμε τι λέει εδώ η Ευαγγελία. Σας ευχαριστώ, καλή εβδομάδα, γλυκιά μου. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Θα σας πω στα πάρα πολύ γρήγορα τις στάσεις, τις χρωματικές, γιατί δεν υπάρχει φορά που να σας μιλάω για τις στάσεις μόδας και να μην με ρωτάτε ποια είναι τα χρώματα της σεζόνης, η Κατερίνα, για φέτος, ποια είναι τα χρώματα που θα φορέσουμε. Αρχικά να πούμε ότι τα χρώματα δεν κάνουν δουλειά από μόνα τους, έτσι. Τα χρώματα δουλεύουν συνδυαστικά με όλα όσα είπαμε σήμερα και με όλα όσα εσείς θέλετε να εκφράσετε κάθε φορά. Γιατί επειδή ένα χρώμα είναι στη μόδα, όπως και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως ότι είναι τάσεις, δεν σημαίνει ότι είναι δικά μας. Και δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι είναι στη μόδα, εμείς πρέπει ντε και σόνι να το φορέσουμε. Όχι, δεν πρέπει. Πρέπει να φιλτράρουμε αυτό που μας ταιριάζει, αυτό που μας αντιπροσωπεύει, αυτό που εκφράζει αυτό που είμαστε στη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί άλλα πράγματα θέλουμε στα 20 μας, άλλα στα 30, άλλα στα 40, άλλα στα 50, άλλα στα 60, άλλα στα 70, ρε αδερφέ, άλλα στα 90 επίσης. Γιατί έχουμε και εξαιρετικές influencers στα 90, εξαιρετικές γυναίκες που συνεχίζουν να είναι ενεργές και στα 90. Ναι, είναι αλήθεια. Και μπορούμε όλες μας να το κάνουμε. Και για μένα είναι και πρότυπο, πρέπει να σας πω. Άρα, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε κάθε φορά δεν είναι το ίδιο. Έχει σημασία, επομένως, να φιλτράρουμε μέσα από το δικό μας προσωπικό στυλ όλες αυτές τις τάσεις και να τις κάνουμε δικές μας. Και αν όχι όλες, κάποιες. Δεν σημαίνει ότι κάτι είναι στη μόδα, άρα πρέπει να το βάλω. Όχι. Πρέπει να βάλω αυτό που θέλω, αυτό που ταιριάζει με μένα και αυτό που εκφράζει αυτό που θέλω να είμαι και αυτό που θέλω να πω. Το ίδιο ισχύει για τις τάσεις, το ίδιο ισχύει και για τα χρώματα. Λοιπόν, έχουμε πολλά κίτρινα φέτος. Έχουμε 3-4 διαφορετικές αποχρώσεις του κίτρινου, που είναι από τα πολύ βασικά χρώματα της σεζόν. Έχουμε ένα έντονο κίτρινο κροκί, το Daffodil Yellow. Έχουμε ένα πολύ έντονο κίτρινο νέον, το οποίο είναι οριακά λαχανή, φωσφοριζέ κίτρινο δηλαδή. Αυτό το οποίο πηγαίνει στην athletic τάση και είναι η μόνη για την οποία δεν σας μίλησα και κακώς. Ας πούμε ότι είναι το 12-1, το οποίο είναι όλο το athletic, το λίγο φουτουριστικό athletic όμως, που έχει τεχνικά χαρακτηριστικά, που είναι από ανακυκλωμένα μπουκάλια, που έχει έτσι και ένα λίγο πιο φιλοσοφημένο μήνυμα μέσα. Γενικά το athletic είναι εδώ για χρόνια και ουσιαστικά μεταλλάσσεται και παίρνει τις μορφές κάθε σεζόν ανάλογα με το τι συμβαίνει. Είναι όμως πάρα πολύ δυνατά εδώ και στα sneakers και στα αδιάβροχα jacket και στις φόρμες. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε διανύουμε περίοδο Fashion Week για τον επόμενο χειμώνα, οπότε εμείς εδώ τώρα μιλάμε για τις τάσεις για το καλοκαίρι, την ίδια στιγμή που εμφανίζονται οι τάσεις για τον επόμενο χειμώνα. Έγινε χαμός με το show του Gucci και τη συνεργασία με την Adidas, οπότε το βλέπουμε όλο αυτό ότι συνεχίζει πάρα 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 πολύ δυνατά. Οπότε αν αγαπάτε το
το αθλητικό look και όλη αυτή την τάση, είστε σε πάρα πολύ ωραίο δρόμο και εκεί βλέπουμε και πολύ πολύ έντονα χρώματα, okay? Δηλαδή αυτό το κίτρινο νέον είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης τάσης, όπως και κάποια φούξια και κάποια έντονα ροζ και κοραλί, τα οποία έχουν έτσι νέον στοιχεία και ακολουθούν αυτή την τάση. Λοιπόν, το χρώμα της χρονιάς, και μην ξεχνάμε, είπαμε μεν για τα κίτρινα, αλλά το χρώμα της χρονιάς για φέτος από την Pantone, αυτή είναι η Pantone, είναι η εταιρεία που ουσιαστικά ορίζει τα χρώματα της κάθε σεζόν και είναι όλα αυτά που έχουν αυτούς τους κωδικούς επάνω. Ωραία, θα σας δείξω ένα κίτρινο για να καταλάβετε τι λέμε. Όλοι αυτοί οι κωδικοί, οι οποίοι είναι η απόχρωση του κάθε χρώματος, γιατί εδώ αν δείτε έχει ένα σωρό κίτρινα. Όλα αυτά τα κίτρινα δεν είναι ίδια μεταξύ τους, και κόκκινα και φούξ και τα λοιπά. Το χρώμα της σεζόν για φέτος είναι το Very Peri. Είναι ένα γεμάτο λιλά, είναι ένα σχετικά έντονο λιλά, ένα μεσαίο λιλά, ούτε πάρα πάρα πολύ ξαφτρισμένο, ούτε σκούρο, ένα μεσαίο λιλά, το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ έντονο και στα color blockings και το βλέπουμε πολύ έντονα και σε μονοχρωματικά σύνολα. Πολύ βασική τάση για τη σεζόν, το είδαμε ήδη από το χειμώνα να τρέχει και θα συνεχίσει και για όλο το καλοκαίρι. Στα λιλά επίσης έχουμε το Orchid Bloom, το οποίο είναι ένα πολύ πολύ πιο ξασπρισμένο Very Peri στην ουσία. Είναι το ίδιο χρώμα, αλλά πολύ πολύ πιο ξασπρισμένο. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από παστέλ. Στα παστέλ έχουμε κίτρινο παστέλ, το οποίο ονομάζεται Popcorn και είναι αυτό το λίγο το κίτρινο το βουτυρένιο. Δεν είναι το κίτρινο το ψυχρό, είναι ένα κίτρινο θερμό στην πραγματικότητα. Έχουμε σωμόν, του σολομού σχεδόν το χρώμα, το pot pourri όπως ονομάζεται, είναι λίγο γκριζαρισμένο. Έχουμε παστέλ βεραμάν, φυστική πολύ έντονα. Έχουμε γαλάζιο πάρα πολύ ανοιχτό παστέλ. Και γενικότερα έχουμε αυτή την γκάμα των παστέλ. Έχουμε πολύ έντονο πράσινο στη Yoga Soul Ascension, καλημέρα γλυκιά μου. Πράσινα έχουμε πολλά και έχουμε πολλές πολλές αποχρώσεις. Έχουμε το έντονο πράσινο της Bottega, έχουμε παστέλ πράσινο, όπως είπα, φυστική και τα λοιπά. Έχουμε όλες τις αποχρώσεις του νερού φέτος, από τυρκουάζ, βεραμάν, πετρόλ, όλα τα χρώματα του νερού και της πισίνας, μέχρι το Harbor Blue, το οποίο είναι ένα πετρόλ που είναι, ας πούμε, το πράσινο του νερού του λιμανιού, ακριβώς αυτό που λέει και το όνομά του, πολύ πολύ έντονα. Έχουμε κόκκινα πολύ δυνατά, έχουμε ένα ντοματί γεμάτο κόκκινο, έχουμε το κοραλί το κόκκινο, αυτό του πραγματικού κοραλιού που φοράμε στα κοσμήματά μας, τα κοράλια που χρησιμοποιούμε για τα κολιέ και για τα διάφορα. Αυτό το κόκκινο είναι πολύ πολύ έντονο στις τάσεις της μόδας για φέτος. Είπαμε λοιπόν για τα κίτρινα, για τα σωμών. Τα μπλε επίσης, στα μπλε έχουμε πολύ έντονο μπλε της νύχτας και μπλε ρουά, μαζί με το γαλάζιο του ουρανού, το έντονο, το γαλάζιο γαλάζιο, ένα γκρι γαλάζιο που λίγο μπορεί και να τσικναμωδίζει, και το πολύ ξασπρισμένο παστέλ γαλάζιο, αυτό που φοράμε συνήθως, αυτό που βλέπουμε στα αντρικά πουκάμισα, okay. Και από την άλλη μεριά έχουμε το ροζ της τσιχλόφουσκας, το φούξια, ένα κοραλί φούξ, εκείνο που είναι λίγο πιο, που πηγαίνει λίγο και προς το πορτοκαλί ένα τσίκ, που κοκκινίζει, αυτό το λίγο πιο ιδιαίτερο, όχι το φούξια φούξια που όλοι ξέρουμε, και ένα φούξια όμως που και λίγο μοβίζει, όλες αυτές τις αποχρώσεις του φούξ. Okay. Και εδώ ήρθε η ώρα να απαντήσω στη γλυκιά μου Miss Hélène Moments, που λέει πώς θα βρεις τη σωστή απόχρωση κόκκινο, πράσινο κτλ. Που σου ταιριάζει, γιατί όλα αυτά τα πράσινα, όλα αυτά τα κόκκινα, όλα αυτά τα κίτρινα κτλ. Δεν ταιριάζουν σε όλο τον κόσμο. Σωστά, σωστά. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με το χρωματότυπό μας, και το χρωματότυπό μας, ο χρωματότυπός μας μάλλον εξαρτάται από το χρώμα του δέρματός μας, των μαλλιών και των ματιών μας. Αυτό ορίζει σε μεγάλο βαθμό τον χρωματότυπό μας. Έχουμε
Το χειμώνα, την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Είναι οι τέσσερις κεντρικοί χρωματότυποι. Έχουμε όμως και από δύο, φανταστείτε το λίγο σαν ρολόι, έχουμε και από δύο χρωματότυπους επιρροής αυτό που λέμε, που είναι οι ουδέτεροι χρωματότυποι και οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσα σε δύο εποχές. Δηλαδή ανάμεσα στο χειμώνα και στην άνοιξη, στην άνοιξη και στο καλοκαίρι, καλοκαίρι φθινόπωρο, φθινόπωρο χειμώνα. Έχουμε λοιπόν τους δύο ενδιάμεσους χρωματότυπους οι οποίοι έχουν επιρροές. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, αν θέλετε να βρείτε το χρωματότυπό σας και αν θέλετε να μάθετε σε κάθε χρωματότυπο ποιες χρωματικές γάμες ταιριάζουν, γιατί όλοι έχουμε το δικό μας πράσινο, το δικό μας κόκκινο, το δικό μας κίτρινο, το δικό μας μπλε ή τα δικά μας. Έτσι, γιατί μπορεί να μην είναι μόνο μία απόχρωση που μας ταιριάζει, αλλά αρκετά περισσότερες. Τότε μπείτε σήμερα κιόλα στο Your Style Breakthrough Course. Είναι η τέλεια ευκαιρία με το που ξεκινάει η σεζόν να καταλάβετε περισσότερα πράγματα για εσάς και να μάθετε να τα διαχειρίζεστε διαφορετικά. Okay. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα στο Breakthrough αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ειδική προσφορά που μπορείτε να έχετε τη δική μου καθοδήγηση προσωπικά με μισή ώρα βιντεοκλήση την εβδομάδα για 6 εβδομάδες μέχρι να ολοκληρώσετε το course και να πάρετε το maximum δυνατό από αυτό. Ωραία! Τέλεια, τέλεια, τέλεια! Είπαμε λοιπόν και για τα χρώματα, ξεκίνησα να απαντάω και τις ερωτήσεις σας, το πώς ας πούμε μπορούμε να βρούμε τη σωστή απόχρωση. Να πω επίσης ότι μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα για να ρωτήσετε πώς είμαστε οικογενειακώς και αν είμαστε καλά μετά τον COVID. Αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, μέσα από την καρδιά μου. Να σας πω ότι γενικά είμαστε καλά, χρειαζόμαστε λίγο ακόμα χρόνο για να συνέλθουμε 100%, γιατί ακόμα κάποια λίγα πραγματάκια έχουν μείνει. Θέλει να ευχηθώ περαστικά σε όσους αυτή τη στιγμή για τον ΑΒ γνωσούν από COVID. Θέλει υπομονή, θέλει πάρα πολύ νερό, πάρα πολλές βιταμίνες και πάρα πολύ υπομονή και πολύ καλή διαχείριση χρόνου, παιδιά. Πρέπει να ξεκουράζεστε όσοι βρίσκεστε σε αυτή τη φάση και πραγματικά ευχαριστώ πάρα 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 πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι τρομερά συγκινητικό το πόσα μηνύματα έχουμε δεχθεί εδώ και 2 εβδομάδες, σχεδόν 3, για να νοιαστείτε για το πώς είμαστε και αν είμαστε καλά. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Λοιπόν, η Κέλλη επίσης ρωτάει πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε βάσει σωματότυπου τα trends. Κέλλη, μου ελπίζω να σε κάλυψα με όλα όσα είπαμε σήμερα σε αυτό το live, αλλά πραγματικά κάποια στιγμή πρέπει να κλείσουμε. Είμαστε μία ώρα και εδώ. Για το πώς μπορείς όμως να μάθεις περισσότερα για τον σωματότυπο και τι μπορείς να κάνεις με αυτόν, σίγουρα αν θέλεις να μάθεις πιο πολλά, μπορείς να μπει στο Your Style Breakthrough και να δούμε και παρέα το τι είναι καλύτερο για σένα. Η Αποστολή να ρωτάει πανωφόρια και παπούτσια για αυτή τη σεζόν. Ναι, λοιπόν, για τα πανωφόρια να πω δύο πραγματάκια, γιατί δεν σας το είπα στις τάσεις, ότι τα Perfecto Jackets είναι πάρα πάρα πολύ έντονη τάση και πάλι και γενικώς τα Biker Jackets, τα δερμάτινα, είναι πολύ πολύ έντονη τάση για φέτος. Τα είδαμε σχεδόν σε όλες τις πασαρέλες. Οπότε, αν το προηγούμενο σας δερμάτινο για κάποιο λόγο έχει φτάσει στα ωριά του ή το βαριέστε ή κάτι, τότε είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ευκαιρία να αγοράσετε ένα νέο δερμάτινο για αυτή τη σεζόν. Και μαύρο και κάποιο άλλο χρώμα. Your Style Language λέγεται, Κωνσταντίνα μου. Λοιπόν, ο κύριος θα μου κάνει το χατήρι και θα βάλει λίγο το link και μέσα στα σχόλια του Instagram. Ωραία! Για να το δείτε ακριβώς που μπορείτε να πάτε και επίσης μπορείτε να μπείτε στο link in bio και να το βρείτε και εκεί κατευθείαν. Ωραία! Έλεγα λοιπόν για τα πανωφόρια ότι το δερμάτινο είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή επένδυση για φέτος. Όπως και να έχει, θα με ακούσετε να το λέω ότι ένα καλό δερμάτινο jacket ανήκει στα basics και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σε κάθε ντουλάπα, τουλάχιστον ένα μαύρο ή ίσως και ένα ταμπά καφέ. Αλλά το μαύρο είναι πάρα πολύ στάνταρ. Μία καμπαρντίνα επίσης θα έλεγα σε ένα ουδέτερο χρώμα για αρχή. Αν έχετε μία ουδέτερη θα ήταν καλό να μπείτε και σε κάτι πιο χρωματιστό για φέτος. Δηλαδή μπορείτε κάλλιστα να πάτε σε μία μπλε, μπορείτε να πάτε σε μία φούξε, μία ροζ. Μία ροζ θα ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία, έτσι. Οτιδήποτε σας εκφράζει και σας κολακεύει. Μία εμπριμέ επίσης θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ωραία.
μέσα στη λογική του psychedelic ίσως, λέω εγώ τώρα. Οι καμπαρντίνες λοιπόν είναι πάρα πολύ must για την άνοιξη και πάρα πολύ ευκολοφόρετες. Πάντοτε προτείνω συνδυαστικά με την καμπαρντίνα ένα light puffer jacket, αυτό που λέμε. Δηλαδή ένα πολύ ελαφρύ που λένε μπουφανάκι, αλλά τα λεπτά της άνοιξης, που μπορούν να γίνουν μια μπαλίτσα, να μπουν σε μια θικούλα, να μπουν μαζί μας στην τσάντα μας. Και ιδανικά θα σας έλεγα, συνδυάστε το puffer jacket με την καμπαρντίνα. Κάντε τα, κομποζάρετε τα, δηλαδή να μπορούν να φορεθούν μαζί. Ακόμα και αν η καμπαρντίνα σας είναι μπες και ένα παφεράκι από μέσα είναι, ξέρω εγώ, είτε είναι στο ίδιο χρώμα ακριβώς, δηλαδή ιδανικά αν είναι στο ίδιο χρώμα, κάνουν match και μπορούν να φορεθούν το ένα πάνω από το άλλο. Αυτό που λέμε σε layering. Έτσι, είναι ιδανικό για αυτό το διάστημα, Μάρτιο και Απρίλιο, είναι ό,τι καλύτερο, γιατί ο καιρός είναι πάντοτε λίγο τρελός. Ξεκινάμε το πρωί και έχει 2 βαθμούς, το μεσημέρι έχει, συγγνώμη, 20 βαθμούς. Οπότε με αυτόν τον τρόπο είμαστε και ζεστές όταν πρέπει, αλλά μπορούμε να βγάζουμε πράγματα και ταυτόχρονα να είμαστε και άνετες. Ωραία! Οπότε θα σύστηνα αυτόν τον συνδυασμό. Μπορεί όμως αυτό να μην είναι και 100% στο ίδιο χρώμα και να είναι και σε μία κόντρα. Ωραία! Να είναι ασπρόμαυρο, ξέρω εγώ, να είναι κάτι τέτοιο. Εντάξει! Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να φορέσετε πανωφόρια για την άνοιξη. Αυτά είναι τα 3 βασικά που θα έβλεπα και φυσικά όλα τα σακάκια, όλα αυτά τα oversize σακάκια τα οποία συζητάμε. Γενικά τα σακάκια είναι μακριά, παιδιά, φέτος. Δηλαδή, αυτό που έλεγα για τα shorts και για τις βερμούδες ή για τις mini φούστες, πολλές φορές τα σακάκια έρχονται και καλύπτουν, έρχονται στη μέση του μυρού και καλύπτουν τη φούστα. Έρχονται στο ίδιο μήκος περίπου με τη φούστα ή το σορτσάκι ή κάποιες φορές και πιο μακριά. Οπότε αυτό το είδος τα σακάκια μπορούν να λειτουργήσουν κάλλιστα και ως πανωφόρια για αυτό το διάστημα. Ένα πολύ light puffer μπορεί να φορεθεί και μέσα από ένα τέτοιο σακάκι για αυτόν τον λόγο. Ωραία! Πάρα πολύ καλά! Τι άλλο με ρωτάτε εδώ? Τι άλλο με ρωτάτε? Η Τασία ρωτάει, ταξίδι στο Μιλάνο 6 μέρες τον Μάρτιο, tips. Λοιπόν, γλυκιά μου, προσπάθησε να κρατήσεις τα λιγότερα δυνατά κομμάτια, διάλεξε πρώτα τα χρώματα και ξεκίνα λίγο μαθηματικά. Τόσα παντελόνια, τόσα tops, πάρε ιδανικά διπλάσια tops από τα bottoms, όπως λέμε, από τα παντελόνια ή τις φούστες που θέλεις να διαλέξεις από κάτω. Κάνε μία γκάμα 3-4 χρωμάτων που να μπορούν να συνδυάζονται όλα μεταξύ τους και εκεί κούμπωσε τα πανωφόρια και τα αξεσουάρ. 2-3 ζευγάρια παπούτσια που να καλύπτουν όλες τις ώρες, σίγουρα κάτι άνετο για να μπορείς να περπατάς πάρα πολύ, σίγουρα κάτι που να μπορεί να φορεθεί και λίγο πιο βραδινό, ένα layering όπως είπαμε τώρα με καμπαρντίνα και puffer μπορεί να είναι ιδανικό για αυτήν τη δουλειά. Βέβαια στο Μιλάνο κάνει λίγο περισσότερο κρύο, οπότε εξαρτάται καθαρά και από τις συνθήκες τις κλιματολογικές, και εκεί κουμπώνεις και 5-6 αξεσουάρ τα οποία να μπορούν να φορεθούν όλες τις ώρες, όπως κάποια κοσμήματα, κάποια φουλάρια κτλ. Πάρα πολύ έξυπνο είναι να έχετε, όσοι ταξιδεύετε, μία σόπερ τσάντα, η οποία να έχει μέσα και ένα μικρό σαν νεσεσέρ τσαντάκι, τα οποία να μπορούν να φοριούνται μαζί, αλλά να μπορούν να φοριούνται και χώρια. Δηλαδή να μπορείτε να κρατήσετε τον φάκελο μόνο του σαν βραδινό τσαντάκι. Ή αλλιώς μπορείτε να πάρετε μια μικρή τσάντα για βράδυ και μια πιο μεγάλη για πρωί, ένα backpack αντίστοιχα, το οποίο το ένα να μπαίνει και μέσα στο άλλο και να μπορείτε να παίξετε σε όλες τις ώρες της ημέρας. Η λογική που φτιάχνουμε βαλίτσες είναι η λογική των capsule wardrobes. Με έχετε ακούσει πολλές φορές να μιλάω για τις capsule wardrobes. Είναι αυτές οι καρταρόμπες οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές, αλλά μπορούν να μας δώσουν το maximum. Και αυτές είναι κάτι που μπορείτε να βρείτε
μέσα στο Your Style Breakthrough Course, οι πληροφορίες για το πώς να φτιάξετε capsule wardrobes. Οπότε, τι άλλο θέλετε, τι άλλο περιμένετε, δεν ξέρω, και δεν είστε ήδη μέσα. Εντάξει, σας περιμένω λοιπόν όλους. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για παπούτσια και τσάντες και αξεσουάρ και για τις τάσεις της μόδας. Είναι το δεύτερο live για τις τάσεις της μόδας που κάνουμε κάθε σεζόν. Ωραία, οπότε σας περιμένω και εκεί. Και φυσικά, κλείστε τη θέση σας στο Your Style Breakthrough Course για να είμαστε παρέα και να δείτε πώς μπορείτε να αναδείξετε το προσωπικό σας στυλ και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δική σας στυλιστική ταυτότητα και να αξιοποιήσετε τη στάση της μόδας πάντοτε σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και με τα δικά σας θέλω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη απορία. Κωνσταντίνα μου, στείλε μου ένα προσωπικό μήνυμα μόλις κλείσουμε το live για να σου στείλω το link απευθείας για να μην μπεδεύεσαι γλυκιά μου, εντάξει, και να είμαστε σε επικοινωνία για να σου δώσω και όλες τις πληροφορίες κατευθείαν μόλις κλείσουμε το live. Ζωή μου, καλημέρα, καλημέρα στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ που ήμασταν μαζί σήμερα και αυτό το πρωινό, έτσι. Η Χριστίνα λέει πολύ ενδιαφέροντα, ευχαριστώ πολύ γλυκιά μου. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο και εγώ. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Όσοι βρήκατε χρήσιμο αυτό το live και πιστεύετε ότι μπορεί να το βρουν χρήσιμο και άλλοι, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ή μόλις ανέβει στο IGTV, μπορείτε να το κάνετε share όπου πιστεύετε ότι θα υπάρχει αξία. Σας φιλώ πάρα 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 πολύ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας.